διαμαρτυρόμενοι για τις μαζικές απολύσεις προσωπικού και τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και δανειστών για την αποπληρωμή του χρέους, εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία κατέβηκαν στους δρόμους του Buenos Aires. Οι διαδηλωτές απέκλεισαν κομβικές οδικές αρτηρίες και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα δημιουργήθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι δυνάμεις καταστολής επιχείρησαν να διασπάσουν τους συγκεντρωμένους με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Είμαστε εδώ γιατί η κυβέρνηση της Κριστίνα Φερνάντες κάνει δουλειές και διαπραγματεύεται ακόμα μια φορά με τους συμπεριαλιστές για να πληρώσει το επαχθές εξωτερικό χρέος. Για τον λόγο αυτό θέλει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες των Αμερικανικών εταιριών, δήλωσε μια εκπρόσωπος των εργαζομένων. Οι αξιωματούχοι της Αργεντινής θα συναντηθούν εκ νέου εντός της εβδομάδας με τον διορισμένο από την Αμερικανική δικαιοσύνη μεσολαβητή με σκοπό τη διευθέτηση του χρέους. Τα επενδυτικά κεφάλαια απαιτούν την πλήρη αποπληρωμή των κρατικών ομολόγων που κατέχουν. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα μιας ακόμα χρεοκοπίας.